Ξεκινάω από το καλοκαίρι, όταν έγινε η πρώτη μεγάλη συνάντηση στο Αντένα με τους δημοσιογράφους και εκεί οι δημοσιογράφοι ρώτησαν, λογικό, τον κύριο Μπουφάντη, τι γίνεται, ρε παιδί μου, με τον Λιάγκα, και τους είπε, γράφτηκε παντού. Τώρα σας λέω για το πρόγραμμα και μου λέτε για τον Λιάγκα, υπάρχουν σημαντικότερα πράγματα να ασχοληθούμε. Ναι. Όταν το πρωτοάκουσες αυτό, πώς αισθάνθηκες? Απαξιωμένος, προσβεβλημένος. Θεωρώ ότι ήταν τουλάχιστον, για να μην πω απρεπής, ατυχή σε συγκεκριμένη δήλωση. Γιατί μέχρι τότε εγώ δεν είχα κάποια αίσθηση. Δηλαδή, εγώ είχα ένα συμβόλαιο με τον Αντένα, περίμενα να με φωνάξω κάποια στιγμή και να μου πούνε τι θα κάνουμε του χρόνου. Δηλαδή, και εγώ μαζί με εσάς πληροφορήθηκα ότι ο Αντένα δεν έχει στα σχέδιά του. Και το πληροφορήθηκα τον Ιούλιο. Αμέσως μετά επικοινώνησα με τον Αντένα, έκανα ένα ραντεβού. Γίνανε πολλά ραντεβού, δεν είναι. Γίνανε ραντεβού. Έγιναν και εδώ, γίνανε και στην Κέρκυρα, σε καλό κλίμα δηλαδή με τους ανθρώπους. Δεν έχω κανένα παράπονο πραγματικά. Δηλαδή, να το ξεκαθαρίσω. Καταρχήν, έχω άριστη σχέση με την ιδιοκτησία, με τον Θοδωρήτη Κυριακού, ο οποίος. Οποτεδήποτε τον έχω χρειαστεί, ήταν στο πλευρό μου και σε προσωπικό επίπεδο αλλά και σε επαγγελματικό. Με τους ανθρώπους και με τον Ποφάτη και με τον Στρατή Λιαρέλη, με τον Στρατή χρόνια φίλοι κτλ. Στο Άλτερ μαζί, από τους ανθρώπους που μου είχαν βοηθήσει πάρα πολύ. Τώρα ο σταθμός κάνει άλλες επιλογές, δεν είμαι εγώ μέσα στις επιλογές του σταθμού. Αυτά είναι ανθρώπινα, συμβαίνουν. Δεν είναι κάτι κακό αυτό. Ναι, όμως... Το κακό είναι όταν έχεις ένα κοντράτο με κάποιον ότι τον πληρώνεις για να δουλεύει. Όταν το κρατάς δεσμευμένο, χωρίς να μπορεί να δουλέψει ούτε σε σένα, ούτε να πάει να βρει την τύχη του αλλού, τέλος πάντων. Αυτό για μένα δεν είναι, ρε παιδί μου, έντιμο. Αν δεν είναι αντρίκιο, πώς να το πω. Τώρα έτσι το θεωρώ εγώ. Τώρα από εκεί πέρα βλέπετε ότι ούτε κάμια κίνηση κάνω εχθρική προς το σταθμό μου, ανήκω στον Αντένα και περιμένω. Τι άλλο να κάνω. Δηλαδή, γίνεται η παρουσίαση του προγράμματος. Ναι, εσείς τα πηγαίνατε. Και το πρώτο θέμα σε όλους δεν είναι το πρόγραμμα, είναι αποσύρει του Γιώργου Λιάγκα. Κοιτάξτε να δεις. Και έκανε το πάνω του Βουλιάγκα μέρη. Είπανε, τι να κάνω. Σήμερα δεν έκανε που κάνει κρύο. Σήμερα δεν έκανε σήμερα. Από Δευτέρα. Κάνα τα παιδιά, ρε. Που φεύγει ο κυκλώνας. Τι να κάνουμε. Μετεωρολόγοι θα γίνουμε, μια και δεν δουλεύουμε. Γιατί δεν πήγες? Να πάω, ρε Στέφανε, σε ένα πρόγραμμα στο οποίο δεν ήμουν μέσα. Δηλαδή, εσύ θα πήγαινες, δεν θα ήταν πολύ άκομψο να πάω να κάτσω εκεί σε ένα πρόγραμμα που δεν θα ήμουν εγώ μέσα. Τι να κάνω. Ο Γρηγόρης πήγε. Εντάξει, και τι να κάνω εγώ να απαντήσω τώρα, μην μου ανοίγει πάλι πληγέ με τον Γρηγόρη. Λοιπόν, ο Γρηγόρης καλά έκανε και πήγε. Επειδή με πήραν από τον Αντένα τηλέφωνα. Και πολλά στελέχια μου είπαν να έρθει γιατί ο σταθμός σε θέλει κτλ. Αλλά δεν μου το δείχνει ο σταθμός αν με θέλει. Αφενός, αφετέρου, δεν θέλετε ούτε εσείς να έρθω επί της ουσίας. Διότι θα είναι μεγαλύτερο πρόβλημα να είμαι εγώ εκεί, όταν επί της ουσίας δεν έχουμε τίποτα να κάνουμε μαζί στο επόμενο διάστημα. Σήμερα βλέπω να γράφετε ότι ο Γρηγόρης από Γενάρη εκπομπή. Δεν βλέπω να γράφετε ότι ο Λιάγκας από Γενάρη εκπομπή. Και λέω μήπως ήταν και ένας λόγος. Ότι τους πας λίγο κόντρα. Να πάω να παρακαλέσω εγώ για δουλειά. Συγγνώμη, ο Αντένα πέρσι, δηλαδή για να μην παρεξηγηθούμε, δεν παρακάλεσε τον Αντένα να μου κάνει συμβόλαιο πέρσι. Ο Αντένα ήρθε και μου είπε, θέλουμε να κάνουμε συμβόλαιο για άλλα 2 χρόνια. Το 2-1. Το 2-1. Τώρα φέτος είναι ο δεύτερος χρόνος. Ναι. Ο Αντένα λοιπόν μου είπε, θέλω να κάνουμε συμβόλαιο και να κάνεις στο πλαίσιο του συμβολέου ή late night εκπομπές ή prime time show. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Να πάω εγώ να παρακαλέσω, δηλαδή τι να πω. Και το θέμα είναι ότι. Εδώ είμαι, στον Αντένα παραμένω όπως βλέπετε και περιμένω να δω τι θα γίνει. Αλλά δεν νομίζω να υπάρχει προοπτική να γίνει. Τώρα δηλαδή μεταξύ μας, για να μην κοροϊδευόμαστε. Εμένα δεν μου αρέσει να κοροϊδεύω. Εσύ λες ότι δεν υπάρχει προοπτική. Στο πρόγραμμα ανακοινώθηκε ότι και εσύ θα κάνεις κατά τον Σεπτέμβριο. Ναι. Να από το Γενάρη. Ναι. Καταρχήν δεν ανακοινώθηκε από ποια χρονιά το Γενάρη, για να κάνουμε για λίγο πλάκα. Και δεν θέλω να σου πω κάτι. Λέει ένας φίλος μου καλός, ο Σπύρος, ότι στο τάξιμο δεν χάλασε καμία δουλειά. Στο δόσιμο χαλάνε όλες οι δουλειές. Εντάξει, και εγώ μπορώ να σου τάξω τώρα ότι. Θα του λαγώσω 500. Το θέμα είναι ότι θα κληθώ να σταθώσω τα 500 για του λαγού. Είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο. Θα καθόμουν, θα έλεγα περνάω μια χαρά. Ναι, και άλλοι θα σκεφτόταν έτσι. Ωραία. Εγώ θέλω να σου πω ότι περνάω εφιαλτικά. Ναι. Το μόνο θετικό τη ιστορία είναι ότι περνάω πάρα πολλέ ώρε με τα παιδιά μου. Ρε παιδί μου, όταν δουλεύει κάθε μέρα δεν μπορεί. Τώρα εγώ τα παιδιά τα βλέπω κάθε μέρα. Είμαστε δηλαδή πολύ κοντά να ξεκαθαρίσουμε. Δεν είναι κλιπαρό για δουλειά. Και σου εξηγώ ότι δεν θεωρώ ότι η τηλεόραση χωρίς τον Λιάγκα θα είναι πιο φτωχή. Δηλαδή αυτά είναι μπαρμπούτσα. Αλλά κάποια στιγμή θα τελειώσει η καριέρα μου. Θεωρώ ότι δεν έχει τελειώσει ακόμα. Κάποια στιγμή ο κόσμος θα μου πει ότι δεν σε θέλω άλλο, αλλά ας με το πει ο κόσμος όμως. Εγώ τώρα σου λέω δεν θα μου κακόπευτε. Δηλαδή θα ήθελα κάποια στιγμή να ξανακάνω ένα καθημερινό, γιατί όχι, θα μπορούσα. Αλλά δεν νομίζω ότι εγώ πρέπει να συστηθώ στον κόσμο. Ο κόσμος με ξέρει. Άρα και μία παρουσία να είχα τη βδομάδα ή και δύο ή. Δεν θα ήταν δηλαδή για μένα το ζητούμενο το καθημερινό. Και εξάλλου να σου πω κάτι τώρα, είναι τόσο θολωμένα στο μυαλό μου όλα αυτά και είμαι και τόσο αναχωρημένος. Σε προσωπικό επίπεδο είπαμε, δεν θα επιζήσει και η Ελλάδα και ο κόσμος. Σου έλεγε φεύγεις και σε απελευθερώνω, θα δούλευες μεθαύριο. Το λέω εν τιμή.
δεν έχω κλείσει τίποτα και αν κάποια στιγμή φύγω από τον Αντένα θα δείτε ότι δεν πρόκειται να ξεκινήσω άμεσα κάπου αλλού. Και πάμε στο γάμο του φίλου Αντώνη Ρέμου. Πες μου ρε, εσύ, ήταν στημένο αυτό. Όχι ρε, δεν είναι. Να πούμε την αλήθεια, ο Ρέμος με τον Αρναούτογλου είναι πολύ κολλητή φίλη. Άρα από ό,τι κατάλαβα αυτοί τροποντινά κάνανε σαν μια συμπαρουσίαση του γάμου. Δηλαδή τον φώναξε ο Αντώνης στο Γρηγόρη πάνω. Για να γίνει μια σαν συμπαρουσίαση τώρα θα. Πρόκειται για από τη βάφτιση. Ναι, κάτι τέτοιο, δεν ξέρω τι έγινε. Δεν είχε πάει. Κυλούσε αυτό το πράγμα πάρα πολύ ωραία. Έκανα και την πλάκα του, ταιριάζουν και πάρα πολύ σαν χιούμορ και τα λοιπά. Και κάποια στιγμή λέει ο Ρέμος, με βλέπει με δεξιά και λέει: εδώ στο γάμο του Ρέμου γίνονται όλα. Δεν θα τα φτιάξει, λέει τώρα ο Αρναούτογλου με τον Λιάκα, σήκω πάνω. Σηκώθηκε και εγώ πάνω και κάναμε την πλάκα μας εκεί. Αυτή είναι η ιστορία όλη. Μιλάμε με τον Γρηγόρη, μια χαρά. Καλοκαίρι μιλάγατε με τον Γρηγόρη. Ναι, ναι, τηλεφωνηθήκαμε πολλές φορές. Δεν έχουμε πάει για καφέ, αλλά έχουμε τηλεφωνηθεί, ναι. Α γράψουμε ράσα του καλόγερου. Τόσα χρόνια ναι. Μόνο σου, δεν έχουμε δει τίποτα την προσωπική ζωή. Λοιπόν, το ότι δεν υπάρχει κάτι ανακοινώσιμο και κάτι σοβαρό δεν σημαίνει ότι ο άλλος φοράει ράσα. Σε όλο αυτό το διάστημα δεν υπάρχει κάτι το οποίο να είναι ούτε τόσο σοβαρό ούτε ανακοινώσιμο ώστε να με δείτε όταν κάποια στιγμή. Τι σημαίνει σοβαρό η δική σου φάση πλέον? Σοβαρό η δική μου φάση σημαίνει ότι είμαι με κάποιον άνθρωπο και έρχομαι εδώ στο ερώδιο μαζί του. Φιλιά στα παιδιά και καλή συνέχεια. Και σωστά, ρε, ο φίλος μου Χρυστοφόρο έχει κάνει μεγάλη επιτυχία τώρα εκεί με το Next Model. Που είναι, μ' αρέσει, το βλέπω. Είναι νομίζω μία από τις μεγάλες επιτυχίες μέχρι στιγμής, από ό,τι φαίνεται στην αρχή. Είναι η μεγάλη επιτυχία της σεζόν.